Δυστυχώς όμως κάποιοι αρρωστημένοι οπαδοί δημιούργησαν σοβαρό επεισόδιο εναντίον του σχολιαστή της ΕΡΤ. Καλό θα είναι και η ΕΠΑΕ και η ΠΑΕ να φροντίζουν και για μερικά αυτονόητα και στοιχειώδη πράγματα για να μπορούν να κάνουν οι άνθρωποι του τύπου τη δουλειά τους και όχι μόνο για να φροντίζουν το πώς θα πάρουν χρήματα για να, είτε από το κράτος, είτε από το προπό, είτε από τα, από τα τηλεοπτικά δικαιώματα, από τα τηλεοπτικά κανάλια για να γεμίζουν τα ταμεία τους. Ο ΠΑΟΚ δεν φαίνεται να πιέζεται για να βγει μπροστά. Θέλει να φτάσει σε μια οργανωμένη επίθεση ή κάτι τέτοιο. Καθώς οι παίκτες του περισσότερο κοιτάζουν να κρατούν την μπάλα στον έλεγχό τους και να μην κάνουν το λάθος. Βλέποντας ότι και οι γηπεδούχοι, οι παίκτες του Πανιωνίου δεν είναι ιδιαίτερα επιθετικοί. Τώρα ο Λαγωνίδης κάνει μια βαθιά μπαλιά για τον Αναστασιάδη. Γίνεται σπριντ και ο Αναστασιάδης πράγματι εκμεταλλεύεται την ευκαιρία και ανοίγει το σκορ στο 34ο λεπτό. Πανιώνιος ΠΑΟΚ 0-1. Το φάουλ από τον ίδιο τον Φίσα, η κεφαλιά και ένα εκπληκτικό γκολ από τον προωθημένο εκεί τον Κούσουλα, αν δεν απατώμε, στο 80ο λεπτό. Μα δεν τρέπεσε λίγο. Δυστυχώς δεν μπορούμε να δουλέψουμε. Εδώ κάποιο παδί του Πανιωνίου μας πετάνε πράγματα στο πρόσωπο. Δεν μπορούμε δυστυχώς να κάνουμε τη δουλειά μας. Λυπάμαι γι' αυτό, ενώ εσείς βλέπετε το replay. Θα πρέπει να διακόψω σε αυτό το σημείο την περιγραφή μου, να φωνάξω κάποιον αστιφύλακα για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε την περιγραφή μας. Το γκολ του Πανιωνίου το πέτυχε ο Πρεντάτου. Ήταν το 80ο λεπτό και ένα λεπτό αργότερα ο Αντώνης Αμπουτζής με αυτό το ωραίο πλασέ έδωσε την νίκη στον Πανιώνιο. Οι πανηγυρισμοί από τους οπαδούς του Πανιωνίου, αλλά όπως αντιληφθήκατε, ο Θοδωρής Κοτσόνης ήταν πάρα πολύ εκφραστικός όταν αντιμετώπισε το πρόβλημα να δεχθεί επίθεση από οπαδούς του Πανιωνίου που βρίσκονταν ακριβώς κάτω από τα δημοσιογραφικά.